Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και με την υπόθεση της επίθεσης που δέχτηκε ένα παιδάκι, ένας μαθητής σε πολύ μεγάλο σχολείο της Αττικής. Το είχαν δέσει το παιδί με μπετονιά, παρολίγο να είχαμε χειρότερα από αυτά τα οποία έζησε. Σε λίγο θα μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Πάμε πρώτα όμως να δούμε τι λέει Σταυρούλα Λούρου, η σύζυγος του Ξανθού Μάγου, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της 16χρονης σήμερα βαφτιστήρας του. Και για το κατ' επανάληψη βιασμό κιόλας. Η σύζυγος λοιπόν του Ξανθού Μάγου λέει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι μαζί 55 χρόνια, ένα γλυκύτατο άνθρωπο, ο οποίος είναι αθώος και λέει ότι ήταν εστημένο από την οικογένεια. Δεν παραδέχεται η σύζυγος ότι το παιδί το βίαζε ο Μάγος. Όχι, λέει ότι ήταν ξεκάθαρα εστημένο από την οικογένεια και από την ίδια την κοπέλα και το ίδιο το κορίτσι. Για και όλα αυτά γίνονται για κάποιους άλλους λόγους. Έτσι λέει η σύζυγος του Ξανθού Μάγου. Για να ακούσουμε. Ο άντρας μου είναι αθώος, είμαστε 55 χρόνια μαζί, είμαστε ένα χαρούμενο, ένα καλό ζευγάρι. Υπήρχε συνεννόηση, ποτέ δεν μου έδωσε δικαίωμα για τίποτα, εντιμότατος. Όλος ο κόσμος τον αγαπούσε και δεν το λέγανε καν με το όνομα του, όλοι τον φωνάζανε Μαγούλη. Μαγούλη, Μαγούλη, μικρή, μεγάλη. Κλαίει σαν μωρό παιδί. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Υποφέρει πάρα πολύ. Έχει και πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Αυτός ο άνθρωπος αγωνίστηκε από μικρό παιδάκι να κάνει μια καριέρα, να χτίσει ένα όνομα, το οποίο υπερασπιζόταν πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ έντιμος άνθρωπος. Ζούσε για τη δουλειά του, για την οικογένειά του. Πρώτα να μάθουμε αν όντως είναι βιαστής ή όχι. Και μετά να τον κατηγορήσουν, να τον καταδικάσουν, να τον κρεμάσουν ό,τι θέλουν. Αλλά αν είναι αθώος, τι απολογία θα δώσουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Όλη η οικογένεια είναι μπλεγμένη σε αυτό. Όλοι ήταν ενήμεροι, ήταν στημένο πράγμα, όπως ήταν στημένο και πριν 10 χρόνια. Συμβάν που γνωρίζω και προσωπικά τον άνθρωπο και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ μαζί με τη γυναίκα του. Προχθές έμαθα ότι ακριβώς το ίδιο συμβάν το έχει κάνει σε άλλα δύο άτομα εδώ. Πάλι στην περιοχή μας, εκβιασμό. Ό,τι κάναμε και σε εμάς τώρα. Λεφτά πρόφανο ζητούσαν. Τώρα αυτοί πληρώσανε, την εκφοβήσανε και το σταμάτησε, δεν ξέρω. Είναι ένας αθώος άνθρωπος, πολύ αγνός στα αισθήματα, σε όλα. Ζωόφιλος, αγαπούσε τη δουλειά του. Αγαπούσατε λίγο πολύ τα παιδιά, δεν είχατε δικά σας παιδιά. Δεν είχαμε δικά μας παιδιά. Παρ' όλα αυτά, μία κοπελίτσα ήρθε να δουλέψει κοντά μας, έζησε σαν κόρη μας εδώ μέσα. Προσπάθησαν να διασύρουν και αυτό το κορίτσι, το οποίο είναι εντιμότατο, είναι παντρεμένη, έχει παιδάκι. Τι να σας πω, δεν ξέρω γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Για ποιο σκοπό τα κάνανε όλα αυτά δεν γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι έχουν κάνει το ίδιο συμβάν σε άλλα τρία άτομα, σε έναν κύριο πριν 10 χρόνια και πριν 2 χρόνια σε δύο άλλους από ό,τι μαθαίνω. Δεν έχουμε 100% τις πληροφορίες μας ολοκληρωμένες, που αυτό θα δείξει. Το ψάχνουμε. Εκείνο που περιμένω είναι να αποφυλακιστεί, να γίνει το δικαστήριο να θωθεί, αλλά πώς θα καθαρίσει όλη αυτή η ιστορία. Το όνομά του που αγωνίστηκε 60 χρόνια ολόκληρο ο άνθρωπος να χτίσει αυτή την καριέρα, να έχει καθαρό μέτωπο, και δεν ξέρω πώς καταλήξαμε εδώ. Αυτά λέει η σύζυγός του. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο ίδιος μέσα από τη φυλακή, γιατί έκανε δηλώσεις. Ναι, μίλησε στο Star. Και αυτό που είπε ο ίδιος είναι ότι πρόκειται για μια σκευωρία, διότι 16χρονη του ζήτησε 2.000 ευρώ μαζί με το αγόρι της, αρνήθηκε να τα δώσει και γι' αυτό τον λόγο πήγε και είπε ψέματα στις νομικές αρχές. Αυτά λέει ο ίδιος, λέει ο ίδιος, ο Ξανθός Μάγος. Γιατί εγώ τώρα 78 χρόνια παιδεύομαι, στρατή μου, να κάνω ένα όνομα στην κοινωνία και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, και νομίζω ότι το πέτυχα, όλοι με θαυμάζουν, όλοι με αγαπούν. Αλλά πιο πολύ βλέπω ότι, δεν ξέρω, τα βάλαν μαζί μου να πω. Και με φωτογραφίζουν εμένα τώρα, γιατί νομίζουν ότι υπάρχουν κι άλλες
γυναίκες που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, γιατί εγώ στο Δήμο πάντα είχα γυναίκες στο πρόγραμμά μου και μιλάμε για γυναίκες μανεκέν. Ποτέ δεν δημιούργησε τέτοιο πρόβλημα. Ακόμα έχουμε επαφές. Οι κοπέλες αυτές παντρευτήκαν, κάναμε παιδιά, κάναμε Πάσχα μαζί, Χριστούγεννα μαζί. Με τη γυναίκα μου είμαι 55 χρόνια, δεν ανταλλάξαμε κουβέντα ποτέ. Νιώθω έτσι μια ντροπή, ας πούμε, που βγήκε το όνομά μου, που εγώ δεν έχω δώσει δικαίωμα ποτέ. Κατηγορείσαι για βιασμό ανήλικης από το ευρύτερο περιβάλλον σου. Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη σκέψη για αυτό το οποίο περιγράφεται σε αυτό το δελτίο τύπου από την αστυνομία, το ότι δημοσιοποιούνται τα στοιχεία σου ταχυδακτυλουργός on εσύ, είχες έρθει και σε επαφή και με πάρα πολλά παιδιά. Ναι, οπωσδήποτε. Κάνω παιδικές παραστάσεις, όλα από αυτά τα χρόνια πηγαίνω σε πάρτι, σε γενέθλια. Πώς το εισέπραξες, ότι θεωρείται ότι υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες? Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Αφού βλέπεις εκεί στην Καλλικράτη, η γυναίκα μου έχει μαγαζί εκεί στο πεζόδρομο, όσα παιδάκια περνάνε με τις μαμάδες, φωνάζω, «Ω, μαμά, ο μάγος», αφήνουν τις μάνες τους, τρέχουν στην αγκαλιά μου, έρχονται, βγαίνουν φωτογραφίες. Αυτό γίνεται όλο το καλοκαίρι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εμείς δεν είχαμε επαφές με το παιδί αυτό, χρόνια ολόκληρα δεν είχαμε. Μόνο σε γενέθλια ή ξέρω εγώ σε καμιά γιορτή, μια μέρα ήρθαν να πούμε στο σπίτι η μαμά της και ο παπάς της, αναστατωμένοι, κλαίγανε εκεί πέρα τι θα κάνουμε, το κορίτσι τρελάθηκε και αποφασίσαμε τη γυναίκα μου να βοηθήσουμε κι εμείς. Όχι πολύ, γιατί και εγώ 406 ευρώ παίρνω σύνταξη. Το ψωνίζαμε για το σπίτι, γιατί ο κομπάρος αυτός έλεγε ότι να το ψυγείο είναι άδειο, είναι εκείνο. Μια μέρα ήρθε και στο μαγαζί στην γυναίκα μου, κλαίγοντας, λέει να όλα τα παιδιά που κάνουμε παρέα έχουν κινητά καλά. Εγώ έχω ένα παλιό τον παπά μου, αν μπορείτε να μου πάρετε ένα κινητό. Πήγε, της πήρε ένα κινητό. Και την άλλη μέρα ξαναήρθε πάλι κλαίγοντας και μας είπε ότι το κινητό το κλέψανε, λέει. Αυτό ενώ μάθαμε από άλλους ότι το πούλησε σε έναν Αλβανό την ίδια μέρα. Όπως μου είπες, είχε ζητήσει ένα ποσό της τάξης των περίπου 2.000 ευρώ ο πατέρας της. Δεν μπόρεσε εσύ να τον εξυπηρετήσει εκείνη την περίοδο, γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα. Και μετά από καμιά εβδομάδα, αυτή η κοπέλα είχε ένα φίλο. Τα ήρθε σε μένα, μου λέει: θέλω, λέει, αν μπορείς να μου δώσεις 2.000 για να πάρουμε, λέει, ξέρεις, ουσίες και τέτοια. Λέει να πουλήσουμε και να κρατήσουμε και για μας λίγο. Λέω: κορίτσι μου, λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα πω εγώ τον πελάγο, λέω. Εγώ έκανα τόσα χρόνια να κάνω μια καριέρα, να βγει το όνομά μου για τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ, φύγει. Και το άλλο βράδυ έρχεται εκεί στο παράθυρο και με έντονο τόνο που πρώτη φορά σου με μίλησε έτσι έντονα. Μου λέει: αν δεν μου δώσει, λέει, στα 2.000, θα πάω τώρα στην αστυνομία και θα πω ότι με έβαλε κάποια μέσα στο ποτό και τέτοια και ασέλγησε και έκανε και τα δικά τη, ξέρει τώρα. Εκείνη την ώρα έβγαινε ο Κρεοπόλης να πετάξει στα σκουπίδια και είδε και άκουσε όλο το σχετικό αυτό. Και του λέει: δεν τρέπεσαι, καλέ, τι λέει, που μιλά έτσι. Και λέει: θα πω και μάρτυρα, γιατί είδα όλο το περιστατικό. Λέει, και μπήκε μάρτυρα ο άνθρωπο ότι άκουσε και είδε αυτό το σκηνικό. Ρητούργησε εκδικητικά, όπω υποστηρίζει, Γρηγόρη μου, το κορίτσι αυτό. Αυτός είναι ο λόγος, όλος δεν είναι τίποτα. Κόπηκαν το παιδάκι μου, τίποτα. Από εκείνη μέρα και μετά, μόλις άκουσα κάτι τέτοιο για μένα, σου λέω: έχω χάσει 15 κιλά. Και εγώ και η γυναίκα μου, κατάλαβες, και είναι και η γυναίκα μου άρρωστη, και δεν είμαι και να τη συμπαρασταθώ. Πιο πολύ στρες που έγινε και για τη γυναίκα μου. Λίγο πολύ να πούμε ο κόσμος, επειδή με ξέρει χρόνια τι άνθρωπος είμαι και τι καλλιτέχνη, σωστός, δεν το πίστεψε κανένας. Όλοι κατάλαβαν ότι έγινε πλεκτάνη. Μάλιστα.